όσον αφορά την προσπάθεια αυτή που κάναμε ώστε να εγγενιάσουμε ένα νέο θεσμό, το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Χριστιανικής Τέχνης. Είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε πολύ καιρό. Είναι κάτι στο οποίο πολλοί δεν πίστευαν ότι μπορεί να πετύχει. Όμως επιμέναμε, γιατί θεωρώ ότι αντιθέτως συμπληρώνει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε. Και αυτό φάνηκε. Φάνηκε ότι συμπληρώνει αυτό το φεστιβάλ ένα μεγάλο κενό στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου. Διότι δεν είναι, όπως είχα πει τότε και στη συνέντευξη που είχαμε δώσει μαζί με τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη, δεν είναι δυνατόν τούτος εδώ ο τόπος να μην έχει ένα φεστιβάλ θρησκευτικής τέχνης που να αναδεικνύει τα τόσα προσκυνήματα και την τόση μεγάλη εκκλησιαστική και θρησκευτική κουλτούρα που έχει. Πράγματι, την Παρασκευή στην εκδήλωση υπήρχε πολλοί κόσμος, ανταποκρίθηκε πάρα πολλοί κόσμος στο κάλεσμα και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Ήταν παρουσία σύσσωμων των πολιτικών και θρησκευτικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου μας. Οι καλεσμένοι μας και οι προσκεκλημένοι μας που τιμήσαμε, οι νεοχωρίτες και ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη, το χάρηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή, δικαιώθηκε και η επιλογή τους να ευλογήσει ο Πατριάρχης το φεστιβάλ αυτό σαν θεσμό. Φάνηκε η δυναμική του τόπου. Μαζευτήκαμε όλα τα σχήματα, είδατε, μαζευτήκαμε όλα τα σχήματα και βλέπετε τι αποτέλεσμα βγαίνει όταν ενώνουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας. Τι ωραίο αποτέλεσμα μπορούμε να βγάλουμε. Θεωρώ ότι όπως έγινε και τα λοιπά, θα μας δώσει, μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε, να το κάνουμε θεσμό και από τώρα ήδη ξεκινάμε. Σκεφτόμαστε τώρα να ετοιμάσουμε και μια ιστοσελίδα και μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, ώστε να βγάλουμε μια δημόσια πρόσκληση. Και η φιλοδοξία μας είναι το πρόγραμμα να ανακοινώνεται στις 17 Φλεβάρι κάθε χρόνο, που γιορτάζει ο Ιωσταδρός η μνήμη του, να ανακοινώνεται το πρόγραμμα στις 17 Φλεβάρι για την περίοδο που θα πραγματοποιείται αυτό, ώστε να υπάρχει και ανάλογη διαφήμιση, να υπάρχει και ανάλογη προετοιμασία και να υπάρχει και ανάλογη σοβαρότητα. Θα γίνεται ένα προφεστιβάλ, αυτή είναι η φιλοδοξία μας στο Δημοτικό Θέατρο, ανήμερα της γιορτής του Ιωσταδρού, αυτές τις μέρες δηλαδή, το οποίο θα αναγγέλουμε όπως καλή ώρα το Λεσβιακό Καλοκαίρι, το πρόγραμμα του Λεσβιακού Καλοκαιριού. Τα Θεοδόρια Μυτιλίνης θα είναι ένας πρόδρομος του φεστιβάλ των υπόλοιπων εκδηλώσεων του Δήμου δηλαδή.